έχουμε κοντά μας τον κύριο Νίκο Ρήγα, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος αστυνομικών υπαλλήλων της Αθήνας. Κύριε Ρήγα, καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Χρόνια πολλά. Σας ευχαριστούμε που είστε κοντά μας. Χρόνια πολλά σε όλη την Ελλάδα. Είναι μια μεγάλη γιορτή σήμερα. Γιατί έχει, με αυτή τη γιορτή αποδεικνύεται ότι οι λίγοι μπορούν να κερδίσουν τους πολλούς, οι αδύνατοι, οι ανίσχυοι τους ισχυρούς, αρκεί να είναι ενωμένοι και να έχουν πίστη στα ιδανικά. Είναι μεγάλη γιορτή και για την Ορθοδοξία και για την Ελλάδα. Σωστό, γιατί είναι ένα μήνυμα αυτό που το έχουμε χάσει. Βεβαίως. Με το πέρασμα των χρόνων. Αλλά να το θυμόμαστε συχνά και όχι μόνο κάθε 25 Μαρτίου. Και είναι ένα μήνυμα. Να σου πω κάτι, είναι και μια γιορτή η οποία ουσιαστικά δείχνει αυτό που λέτε, εκπέμπει αυτό το μήνυμα. Το οποίο μήνυμα δεν αφορά μόνο τους Έλληνες, αφορά όλους τους λαούς. Όλους τους λαούς. Σημαντικό. Κάθε πολίτη σε αυτό το μήνυμα. Να παλεύουν για τα δικαιώματά τους, για την ελευθερία και την ανεξαρτησία. Διότι έχουμε και τους Ουκρανούς αυτή τη στιγμή. Φυσικά. Που συνεχίζουν να μάχονται καθημερινά για να μπορέσουν να διατηρήσουν την εθνική τους κυριαρχία. Ακριβώς. Και έχει περάσει πάνω από ένας χρόνος. Και ενώ όλοι στιγματίζαμε ότι όλο αυτό και πρέπει να μην το ξεχνάμε και εμείς οι δημοσιογράφοι ότι αυτό ο αγώνας συνεχίζεται εκεί για αυτούς τους ανθρώπους και τα παιδιά. Λοιπόν, και έχουμε και τον κύριο Όθωνα Παπαδόπουλο. Είναι δικηγόρος της 14χρονης από τη Νέα Σμύρνη. Δεν ξέρω αν τον έχουμε μέσω Skype, τον κύριο Παπαδόπουλο. Τον δούμε, φαντάζομαι. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα κύριε Παπαδόπουλο. Τι κάνετε? Μια χαρά, εσείς. Μια χαρά. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, χρόνια πολλά στην πατρίδα μας. Η επέτειος της σύστασης του κράτους μας σας γίνει η αφορμή να εντείνουμε τις προσπάθειες για την αντιμετώπιση των συστημικών προβλημάτων που έχουμε αποδεδειγμένα και που είναι η αιτία, φέρνουν ως φυσικά επακόλουθα όλα αυτά τα οποία συνταράσσουν την κοινή γνώμη τον τελευταίο καιρό. Σε όλα τα επίπεδα, με πολλά πολλά ποινικά αδικήματα για τα οποία δυστυχώς έχουμε βρεθεί να σας απασχολούμε επανειλημμένα και να τα συζητάμε ζωντανά στον αέρα. Κύριε Παπαδόπουλε, θα ξεκινήσω από εσάς, γιατί τις τελευταίες μέρες πραγματικά σας έχω δει φιλοξενήστε έτσι σε αρκετές εκπομπές. Εσείς είχατε ξεκινήσει, ήσασταν δικηγόρος. Μιλάμε πάντοτε βέβαια για να καταλάβει και ο κόσμος για την υπόθεση της 14χρονης από την Νέα Σμύρνη, η οποία φιλοξενεί το μαζί με την αδελφή της σε ένα ίδρυμα. Ένα ίδρυμα για το οποίο έχουν ακουστεί πάρα πολλά. Και η οποία εμπλέκεται, είναι θύμα κυκλώματος μαστροπίας. Σας έχω ακούσει να λέτε ότι εσείς είχε ξεκινήσει υπεράσπιση και γενικότερα ήσασταν δικηγόρος της μητέρας και της γιαγιάς, γιατί η οικογένεια αυτή είχε παρελθόν αναφορικά με κακοποιητικές συμπεριφορές μέσα από την ίδια της οικογένεια, την οικογένεια της μικρής, δηλαδή η μαμά της μικρής κακοποιεί το από τον σύζυγό της. Ακριβώς. Είναι καταγγελία που ήδη έχει γίνει με τον πλέον επίσημο τρόπο. Επανειλημμένα έχουν καταγγελθεί τα κακοποιητικά περιστατικά γραπτώς προς την αρμόδια εισαγγελία. Υπήρχε ένα παρελθόν κακοποιητικό συνολικά από τον πατέρα προς όλα τα μέλη της οικογένειας, που ήταν και ο λόγος που οδήγησε στην ανάθεση της προστασίας, της φροντίδας των 4 συνολικά παιδιών της οικογένειας σε κέντρα προστασίας νεανίδων. Είναι και τα 4 κορίτσια. Το μεγαλύτερο και το μικρότερο βρίσκονται σε κάποιο άλλο κέντρο προστασίας νεανίδων, όπου δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, όλα ευτυχώς βαίνουν ομαλά. Σύμφωνα όμως με την καταγγελία της μητέρας, το δεύτερο και το τρίτο κορίτσι, το τρίτο ηλικιακά κορίτσι είναι το θύμα της υπόθεσης μαστροπίας, φιλοξενούνται στο συγκεκριμένο κέντρο προστασίας ανηλίκων, όπου δυστυχώς φαίνεται ότι πολλά πράγματα δεν λειτουργούν σωστά. Το κυριότερο από τα οποία είναι ότι τα κορίτσια φαίνονται να έχουν τη δυνατότητα να βγουν από το κέντρο αυτό και να κυκλοφορούν απροστάτευτα, ασυνόδευτα και να επιστρέφουν στην κυριολεξία όποτε θέλουν. Με έκπληξή μας μεγάλη και θέλω να εκφράσω... Κύριε Παπαδόπουλε, αυτό ακριβώς, με συγχωρείτε, έλεγα και εγώ στη Μαρία και μου λέει και η Μαρία, πώς γίνεται ένα παιδί να μπαινοβγαίνει τέτοιες ώρες από μια δομή, δηλαδή να μην υπάρχει έλεγχος, να μην γυρνάει. Έχεις απόλυτο δίκιο. Απλά, αν μου επιτρέπετε, κύριε Παπαδόπουλε, επειδή ακριβώς το θέμα της δομής είναι κάτι το οποίο θα ερευνηθεί, φαντάζομαι, και πολύ σωστά το θέτουμε. Εμένα αυτό που μου κάνει εντύπωση και μακριά από εμάς οποιαδήποτε έτσι, μομφή σε σχέση με το κορίτσι, το οποίο αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει προβλήματα. Η μητέρα όλες αυτές τις φορές, όλο αυτό το διάστημα που εμπιστεύτηκε τα παιδιά της στο ίδρυμα αυτό, δεν είχε επικοινωνία μαζί τους, έτσι ώστε να καταλάβει ότι κάτι συμβαίνει. Δεν ξέρω αν ήταν έλεγχος. Απλή επικοινωνία. Εγώ σέβομαι, αν και υπάρχουν και ενστάσεις για το γεγονός ότι, γιατί ξέρετε, κάθε γονιός και κάθε κυρίως μάνα κάνει τα πάντα για να κρατήσει τα παιδιά του κοντά. Δηλαδή, τα πάντα κυριολεκτικά. Δέχομαι το γεγονός ότι τα εμπιστεύτηκε σε μία δομή που έκρινε ήδη ότι θα ήταν καλύτερα. Δεν υπήρχε καμία επικοινωνία. Γιατί άμα δούμε τα στοιχεία που λέει 50 φορές τα κορίτσια αυτά μπήκανε και βγήκανε. Μιλάμε για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, κύριε Παπαδόπουλε. Ναι. Κοιτάξτε, πράγματι αυτό είναι ένα θέμα συζήτησης και εκεί ακριβώς πήγαιναν, πριν υποβάλλετε το ερώτημα. Καταρχήν, η μάνα διατυπώνει την διαμαρτυρία της, διότι χθες
Και δια επίσημου στόματος αυτού της κυρίας Υφυπουργού, της αρμόδιας Υφυπουργού, αναφέρθηκε ότι δεν έχει επισκεφθεί ποτέ. Ακριβώς, της κυρίας Μιχαηλίδου. Αναφέρθηκε ότι, σύμφωνα με την πληροφόρηση την οποία η ίδια είχε, δεν είχε επισκεφθεί ποτέ η μάνα τα παιδιά της στο κέντρο προστασίας στο οποίο φυλάσσονται. Mm-hmm. Αυτό είναι ανακριβές. Είναι ψέμα. Η ίδια επανειλημμένα έχει επισκεφθεί το χώρο, έχει διατυπώσει τις ανησυχίες της, έχει έρθει σε επαφή με τα παιδιά της. 50 φορές και περισσότερες τα παιδιά της βρέθηκαν να αγνοούνται και να μην βρίσκονται στη θέση στην οποία έπρεπε να βρίσκονται. Mm-hmm. Έχει καταγγείλει επανειλημμένα το συμβάν αυτό στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα, το οποίο είναι σχεδόν δίπλα, βρίσκεται σχεδόν δίπλα στη συγκεκριμένη δομή. Έχει καταθέσει έγγραφη αναφορά προς την εισαγγελία ανηλίκων. Ήδη καταθέτουμε νέα αναφορά για όλα όσα έχουν καταγγελθεί για τη λειτουργία της συγκεκριμένης δομής και προς την εισαγγελία και προς την αρμόδια αρχή, το αρμόδιο Υπουργείο. Όπως επίσης υποβάλλουμε και αίτημα για τη μεταφορά των δύο κοριτσιών από τη συγκεκριμένη δομή, γιατί όπως αποδείχθηκε στην πράξη, η δομή αυτή δεν είναι ικανή να τους παρέχει την προστασία. Τώρα, εσείς θα στραφείτε δηλαδή και εναντίον του Ιδρύματος. Τα επόμενα νομικά βήματα δηλαδή. Ποια είναι τα δικά σας επόμενα νομικά βήματα? Τα νομικά βήματα τα δικά μας είναι να γνωστοποιήσουμε όλα τα προβλήματα που υπάρχουν στη λειτουργία του συγκεκριμένου Ιδρύματος και από εκεί και πέρα να θέσουμε τα συγκεκριμένα δεδομένα υπόψη της αρμόδιας της Αγγελικής Αρχής αλλά και του Υπουργείου, ούτως ώστε αυτοί να τα αξιολογήσουν. Αυτό που λέει η Μαρία, για μας όμως, θα στραφείτε εναντίον του Ιδρύματος δομής? Κοιτάξτε, η αναφορά και μόνο αυτά που των καταγγελιών mm-hmm. που έχουμε σε σχέση με τον τρόπο λειτουργίας αποτελεί την απάντηση στο ερώτημά σας. Ό,τι έχει υποπέσει την αντίληψή μας και ξέρουμε ότι είναι λάθος, θα το καταγγείλουμε στις αρμόδιες αρχές, αναμένοντας από εκεί να γίνουν οι ανάλογες ενέργειες. Τώρα κοιτάξτε, η μητέρα αυτή, έχοντας κακοποιητική συμπεριφορά από τον σύζυγο, αναγκάστηκε να φύγει απειλούμενη για την σωματική της ακεραιότητα και ακόμη και για την ίδια της τη ζωή από το σπίτι και μη έχοντας άλλη λύση, μη μπορώντας να φροντίσει τα παιδιά της, ζήτησε τη βοήθεια της πολιτείας. Είναι μια μητέρα που ενδιαφέρεται για τα παιδιά της, που ανησυχεί για τα παιδιά αυτά, μη μπορώντας να τους προσφέρει αυτά τα οποία η ίδια θα ήθελε, ζήτησε τη βοήθεια της πολιτείας, ακολούθησε η μεταφορά των δύο συγκεκριμένων κοριτσιών στην δομή αυτή της Νέας Μύρνης και φτάσαμε στο αποτέλεσμα που απασχόλησε την επικαιρότητα και την απασχολία την προηγούμενη Δευτέρα, στο συμβάν της λειτουργίας του κυκλώματος μαστροπών. Άρα λοιπόν, όταν ένας πολίτης ζητάει βοήθεια σε ένα σοβαρό έργο, όπως είναι η ανατροφή, το μεγάλωμα ανήλικων παιδιών, και η πολιτεία φέρεται να μπορεί να του χορηγήσει τις εγγυήσεις ότι μπορεί να τον βοηθήσει και να τον υποκαταστήσει σε υποχρεώσεις του, τις οποίες δεν μπορεί να διεκπαιρεώσει, όταν έρχεται ως αποτέλεσμα ένα περιστατικό σαν αυτό της μαστροπίας, προφανώς δεν φταίει η μητέρα. Γιατί από αυτά ήθελε να προστατευτεί, για να προστατευτεί από αυτά ζήτησε τη βοήθεια της πολιτείας και η πολιτεία δεν της παρήχε την παραμικρή προστασία. Μάλιστα. Κύριε,